Ακριβένει κι άλλο το καλάθι της νοικοκυράς και το μήνα Οκτώβριο, καθώς αναμένονται νέες ανατιμήσεις φωτιά, με τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση. Τώρα δεν μπορείς να επιβιώσεις, ούτε να βοηθήσεις, να πάρεις τα φάρμακά σου και κάτι να θέλεις να βοηθήσεις τα παιδιά σου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και όλος ο κόσμος έχει αγανακτήσει πλέον. Δεν αντέχει πλέον την κατάσταση που ζούμε. Ο πιο πολλής κόσμος πεινάει. Όταν έχει σήμερα το κουνουπίδι 2 και 2,5 ευρώ, ή τα περιμένεις. Τα πιο πολλά είναι ακριβά. Δεν αγοράζω κρέας. Την ίδια ώρα, ακτινοτρόφοι της Κρήτης εκφράζουν την ανησυχία τους γύρω από τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στις τιμές των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, καθώς προβλέπουν μεγάλη μείωση στην παραγωγή του γάλακτος έως και 50% μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 50%, γι' αυτό γιατί έχει μειωθεί δραματικά το ζωικό κεφάλαιο. Επίσης τα παραγωγικά πρόοδα υποσιτίζονται. Συρρήκνωση βέβαια θα υπάρχει με τόσο τεράστια αύξηση στις ζωοτροφές και στα τριφύλια. Δυστυχώς η παραγωγή θα είναι τεράστια μειωμένη για φέτος. Μπορεί να μην δούμε και καθόλου γάλα, αλλά και ακόμη αμνοερήφια. Αγροτοσυνδικαλιστές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η φέτα να αγγίξει ακόμα και τα 15 ευρώ το κιλό, ενώ προβληματισμό προκαλεί η στάση ιδιωτών, οι οποίοι προχωρούν σε διαδικασίες εξπρές με μίνι δημοπρασίες στο γάλα, όπως υποστηρίζει ο κύριος Ζουλιαδάκης. Η φέτα εκτιμήσεις που κάνουν είναι ότι θα πάει γύρω στα 15 ευρώ και το κιλό, ναι, και η γραβιέρα Pop Κρήτης στα 20 ευρώ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή από ιδιώτες εδώ στο νομό Ηρακλείου σταθμοί γαλάτων που συγκεντρώνουν το γάλα. Μία μίνι δημοπρασία, δηλαδή μαζεύει ένας ιδιώτης γάλα από πολλούς παραγωγούς και μετά επικοινωνεί ή τον επικοινωνούν αυτό είτε τυροκόμοι εντός Κρήτης είτε εκτός Κρήτης και του λέει: έχω μαζέψει αυτό το γάλα, πόσα δίνεις. Δηλαδή έτσι έχουμε φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Το θέμα ποιο είναι? Να μην υπάρξει μια αστροκέρδεια πάνω σε αυτό και να την πληρώσει πάλι ο καταναλωτής. Οι δύο τροχοί της άμαξας είναι ο παραγωγός στον πρωτογενή τομέα και ο καταναλωτής. Αυτοί οι δύο την πατούν συνήθως. Οι ενδιάμεσοι εξασφαλίζουν το όποιο κέρδος τους. Υπάρχουν ανατιμήσεις, σίγουρα θα είναι η παραγωγή λιγότερη. Γάλακτος. Εμείς θα κυνηγήσουμε όσο είναι το δυνατό για να είναι ικανοποιητική η τιμή από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή. Στο 11,4% έφτασε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ, ενώ στο καλάθι της νοικοκυράς ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε έλαια και λίπη, ψωμί και δημητριακά, γαλακτοκομικά και αυγά, κρέατα, καφέ, λαχανικά και σε άλλα προϊόντα. Εάν συνεχίσει αυτό, θα πεινάσουμε. Εμείς που είμαστε μεγάλοι και θυμάστε τα εκατοστά χρόνια, κάπως εκεί θα πάμε. Ομονή θα κάνουμε, δεν νομίζω να θέλουν το κακό μας. Εν ώψη του χειμώνα, νοικοκυριά αντιλαμβάνονται το πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση στο μέτωπο της ακρίβειας, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρών ελέγχων στην αγορά για την αποφυγή φαινομένων εσχροκέρδειας.